παίξουμε γαελικά για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και η ερώτηση είναι εξής. Και την κάνω στον Μιχάλη, την κάνω στον Ταμπάκο. Άμα έχει τάντερ, απαντάει. Το ρεπορτάζ που δίνει ο Σωτήρης από Δουβλίνο. Ναι. Ότι ο Γιωβάνοβιτς σκέφτεται να βάλει τον Τέλεια στη θέση του Χατζηγιοβάνη και το Σιώπη στη θέση του Μπουχαλάκη. Είναι όντως σκέψη Γιωβάνοβιτς ή είναι σκέψη που θέλει να επιβάλλει ο Ταμπάκο στο Γιωβάνοβιτς? Σκέψη Γιωβάνοβιτς. Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Σωτήρης. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Τι κάνετε? Καλά, καλά, μια χαρά. Μια χαρά. Εσύ πώς είσαι? Καταρχάς, ο καιρός εδώ πέρα είναι πολύ συνεφιασμένος. Ναι. Μπορεί να έχει ρίξει και το κέντρο. Στο Δουβλίνο σε στείλαμε. Δεν σε λυπηθούμε, ρε φίλε. Ναι, στο Δουβλίνο σε στείλαμε. Δεν σε στείλαμε στην Κρήτη. Δεν σε στείλαμε στο Μαρόκο. Συνεφιασμένο λέει το Δουβλίνο. Παιδί μου, εκεί βρέχει 330 μέρες το χρόνο. Μεταφέρω πως είναι ο καιρός, γιατί στην Ελλάδα φαντάζομαι ότι είσαι για παραλία. Πριν δύο ώρες έβρεχε. Έβρεχε. Άμα. Τι καλά, παιδιά. Εδώ είχε ψηλό βροχό εκεί το πρωτοβουλίο. Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά, γιατί είναι 30 με τα μούτρα με το καλημέρα. Ναι, ναι. Θα βάλει και θα κάτσε, δεν με βέβαια. Εγώ έχω περιλάβει από τον πρόλογο. Μισό λεπτό. Πρωινό δεν έχεις φάει εκεί η Μπρίτης? Όχι, όχι, δεν έχω πρωινό ακόμα. Πιο μετά, αργότερα. Κάτσε. 9 παρα 10 είναι εκεί. Όχι, πάω σε λίγο, ναι. 8 παρα 10 είναι. Περίμενα τηλέφωνο που έχει 9 παρα 10. Ναι, 9 παρα 10. Περίμενα να πάρτε για να πάω μετά. Ξέρετε, να μην φάω και να μιλάω. Σωστά. Σωστό. Θα πω λίγο και θα πάω για πρωινό. Επαγγελματίας, ξέρεις. Ούτε καφέ δεν ισχύει. Όχι, τίποτα. Είμαι πανέτοιμος σου λέω, αλλά σε περίμενα. Τα έχει έτοιμα, παιδί μου, από χθες. Έτοιμα τα έχει από χθες. Τους θαυμάζω τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Είναι εύκολο. Μιχάλη μου, εγώ τι θα έκανα στην περίπτωση αυτή. Θα μπορούσα να μπει στο ραδιόφωνο χωρίς να έχω πιει καφέ, δηλαδή. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, για πες, Σωτήρη. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο. Καταρχάς, είναι πιθανό να κάνει μία με δύο αλλαγές ο προπονητής. Δεν ξέρω αν θα βάλει τον Κωνσταντέλια, αν όντως είναι σκέψη να τον ξεκινήσει το παιχνίδι στο αριστερό άκρο της επίθεσης, για παράδειγμα. Γιατί εκεί τον δοκίμασε και τον είδαμε στον παιχνίδι με την Φιλανδία και όταν βγήκε ο Μπακασέτας πέρασε πίσω από τον Φόρ. Νομίζω ότι ο προπονητής, το είπε και χθες στην Δευτέρα, ότι περισσότερο δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Έχει να κάνει ότι με το πώς θέλουμε να παίξουμε και τι να μην κάνουμε και τι να κάνουμε σωστά. Δηλαδή με το πρώτο παιχνίδι που ειδικά στα πρώτα 20 λεπτά δεν ήμασταν καλά και έκανε και την αυτοκριτική του προπονητή της επιτυχίας. Ότι αυτό που ήθελα δεν πέρασε, δεν βγήκε στο γήπεδο και βοήθησε πάρα πολύ το ημίχρονο να αλλάξουμε και τα πράγματα. Τώρα αυτό θέλει να αλλάξει περισσότερο, γιατί έκανε την αναφορά του περισσότερο για την εικόνα της ομάδας. Δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε την μπάλα στα πόδια μας, πρέπει να είμαστε δημιουργικοί, να έχουμε κατοχή της μπάλας, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες και τις καταστάσεις στην αντίπαλη εστία. Δηλαδή δεν είπε ότι θα κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές στα πρόσωπα. Νομίζω ότι μία θέση διεκδικεί ο Τζόλης στο δεξί άκρο ή στο αριστερό ανάλογα της επίθεσης, να μην ξεκινήσει το μάτς δηλαδή ο Χατζηγιοβάνης. Εγώ βλέπω πιθανό να παραμένει ο Πέλκας στην ενδεκάδα, δεν το αποκλείω δηλαδή, το βλέπω πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή, πώς το πω, δηλαδή συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να παίξει ο Πέλκας παρά που σαν τελειώσει για μένα. Ο Μπακασέτας σίγουρα και στην κορυφή ο Ιωάννηδης. Μιλάμε τώρα για τους επιθετικούς. Σε αυτό το 4-2-3-1 που θα παραμένεται να επιλέξει ο Γιωβάνοβιτς, που επειδή είναι ένα μάτσο εκτός έδρας, είναι δεύτερο παιχνίδι ακόμα, ξέρετε, είναι η προσαρμογή των ποδοσφαιριστών σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Μπορεί να είναι λίγο πιο συντηρητική η εθνική μας ομάδα, δηλαδή όχι ότι θέλει ο προπονητής να παίξει ομάδα όπως το πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 20 λεπτά κυρίως, στο Καρισκάκι της Φιλανδίας, σε καμία περίπτωση. Απλά δεν θα επιτίθεται κατά κύματα, δηλαδή θα προσπαθήσει λίγο να ελέγξει το ρυθμό, να πατήσει καλά στο γήπεδο, να είναι κλειστά οι γραμμές, κοντά οι γραμμές και βεβαίως σιγά σιγά να ανεβάζει απόδοση η εθνική ομάδα, να φτάνει τίποτα στην περιοχή της Φιλανδίας, της Ιρλανδίας, μια ομάδα που... Ναι, θέλει αυτό που του είπε στο πρώτο παιχνίδι, ρε παιδί μου, ο Γιωβάνοβιτς. Ναι. Θέλει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν τον είχε στο πρώτο παιχνίδι. Και ναι, δεν τον είχε στο πρώτο μικρό. Στο πρώτο μικρό. Ακριβώς. Είναι μια ομάδα η Ιρλανδία που τους έχουμε πάρει τον άρεγε. Έχουμε 4 νίκες, μια ισοπαλία στις 5 αναμετρήσεις. Τα δίνουν επίσημα τα τελευταία στα πραγματικά του γύρω. Είναι μια ομάδα που γενικώς ψάχνει την νίκη με το κιάλι που λέμε. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει και πάρα πολύ γκρίνια στις τάξεις των Ιρλανδών. Ναι, εδώ λέει έχουν πουλήσει τα εισιτήρια και θα πάνε όλοι γήπεδο. Ενώ είναι sold out, δεν είναι γεμάτο. Ναι, γιατί έδωσαν τα εισιτήρια πακέτο των δύο πρώτων αγώνων, μπράβο, με Αγγλία και Ελλάδα. Και εντάξει, λογικό μου φάνηκε αυτό. Και λένε ότι μπορεί να μην έχει κάνει 40.000. Το θα δούμε. Γιατί έχουν φύγει περίπου 48.000-49.000 εισιτήρια. Πόσο δηλαδή είναι η χωρητικότητα. Χωρητικότητα.
αλλά μπορεί και να έχει χειρότερη και από 40.000. Μπορεί. Mm. Γιατί γενικώς δεν είναι καλό το κλίμα στην ομάδα και στον κόσμο, το πώς υποστηρίζει. Βέβαια, πάντα υποστηρίζει ο κόσμος έως δηλαδή, την ομάδα την εθνική, ακόμα και όταν δεν είναι καλά. Αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν έχει και πάνω από 40.000. Αλλά πληροφορίες λένε από χθες ότι μπορεί να έχει χειρότερη από 40.000 κόσμο. Mm. Αυτά για τους Ιρλανδούς, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά θα χρειαστεί προσοχή. Κρατάω σίγουρα από τις δηλώσεις του Ράβιο Βάροβιτς στην αυτοκριτική του ότι δεν κάναμε καλά κάποια πράγματα στο πρώτο ημίχρονο και μπορεί να έχω εγώ και σε αυτό εγώ ευθύνη με την Φιλανδία. Ναι, τέλος πάντων μας είπε ότι είναι, ανησυχεί περισσότερο για τον εαυτό του και μας έδωσε μια εικόνα για να συνοηθούμε, για να καταλάβουμε, γιατί το ψηλό είχαμε καταλάβει και από τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών μετά το μάτς. Το καταλάβουμε ακόμα περισσότερο από τις δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς χθες στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του μάτς με την Ιρλανδία, ότι επειδή τους έχω λίγες μέρες, προσπαθώ να τους μεταφέρω πολύ μεγάλη πληροφορία, δηλαδή πράγματα που αν ήμουν σε σύλλογο θα τα έκανα σε 20 μέρες. Εδώ προσπαθώ να τα κάνω σε 4-5 μέρες. Και ανησυχώ και λίγο και εγώ την αυτή. Πρέπει να τη βρω την ισορροπία, γιατί και εγώ δεν το έχω ξανακάνει, δεν ξέρω πώς είναι. Και αυτό φαίνεται ότι τους έμπλεξε. Δηλαδή, μήπως δεν πρέπει να ζητάω 10 πράγματα. Να το πω πιο απλά. Ναι, να ξεκινήσουμε πιο απλά και να ζητάω 3-4. Γιατί μπλεχτήκαμε. Περίπου αυτό ήταν το νόημα, αν μετέφρασα σωστά. Και γι' αυτό είπε, ανησυχώ περισσότερο και για τον εαυτό μου, γιατί και αυτός δεν την έχει αυτή την εμπειρία και θεώρησε ότι 4 μέρες έχω. 4 μέρες θα τα πω όλα. Ναι, τα απλά στην αρχή. Τα απλά στην αρχή. Αυτό είπε ο προπονητής και ήταν πολύ ειλικρινής. Είπε ότι νιώθω αυτές τις μέρες σαν να έχω ξεκινήσει από την προπονητική από την αρχή. Να πάρω τα βήματά μου. Και μάλιστα έβγαλε και έραβος, δηλαδή έβγαζε πίεση από το... Δηλαδή μιλούσε και τον έλεγε ότι... Ξεφύσαγε. Να βγάζει πίεση. Ξεφύσαγε ο Γιωβάνοβιτς. Τι ωραία που έγινε αυτή η ερώτηση. Δηλαδή φανταστείτε δηλαδή όλες αυτές τις μέρες, 7-8-9 μέρες που είναι με την ομάδα, πόσο ήθελε να βάλει στο παιχνίδι τους παίχτες να καταλάβουν τι θέλει ο προπονητής δηλαδή και πόσο δύσκολο είναι να το πετύχει αυτό το πράγμα. Και είναι μεγάλη διαφορά δηλαδή των προπονητών των συλλόγων με τους προπονητές των εθνικών ομάδων. Όταν έχεις πάρα πολύ λίγες μέρες να δουλέψεις. Ο προπονητής δηλαδή, για παράδειγμα, δούλεψε 4-5 μέρες πριν από το παιχνίδι. Μίλασε πολλές πληροφορίες και μπορεί αυτό να το άλλαζε, να μαγείρεις μερικές μέρες πίσω, να το πω πιο απλά, όχι τόσο πολλές μαζεμένες πληροφορίες. Αλλά τώρα, αυτές τις 1-2 μέρες, δεν δούλεψε καθόλου με τους προσφερειστές στο γήπεδο. Το πράγμα πάει και εκεί θέλω να σταθώ περισσότερο για το μάτι σήμερα. Στα πολλά τετ που κάνει με τους παίχτες. Μιλάει συνεχώς μαζί τους και στο αεροπλάνο που πήγε χθες πίσω να τους δει λίγο, όχι για να μιλήσει, απλά να τους δει αν είναι καλά κτλ. Είναι και ο προπονητής αγχωμένος, έχει αυτό το καλό άγχος που λέμε, για να μπορέσει η ομάδα να πετύχει τα πράγματα στο γήπεδο, να καταλάβουν οι προπονητές, να πετύχουμε τη δεύτερη ελληνική και στο ξενοδοχείο και στο γήπεδο, στα μπορητήρια, ειδικά στο ξενοδοχείο εκεί, τετ με όλους και πολλές φορές, δηλαδή συχνά τετ με όλους. Το κάνει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Δεν έχει κάτι άλλο να δείξει να κάνει στο γήπεδο. Δεν προλαβαίνει. Η πρώτη μέρα ήταν αποκατάσταση με το μάτσο του Φιλανδία και χθες μια προπόνηση παραμονή του αγώνα με λίγο ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, κριτική τακτική. Δεν είχε ούτε δίδαρμα ούτε πολλά πράγματα να πεις. Προφανώς δεν έδειξε μια δεκάδα. Άρα το ζητούμενο ήταν να τους βάλει καλύτερα στο κλίμα με την επικοινωνία. Με τα τέατα που είχε μαζί τους. Αυτό δηλαδή ήταν το πιο σημαντικό που κρατάω αυτές τις 1-2 μέρες μέχρι το σημερινό παιχνίδι. Για να γίνει το 2-2. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό θέλαμε και αυτό θέλουμε δηλαδή και να έρθουν τα μάτια του Οκτωβρίου πρώτα με την Αγγλία στο Wembley και αμέσως μετά που δεχόμαστε την Ιρλανδία στο Λίριο Σκαϊσκάκης. Νομίζω ότι ο προπονητής θέλει από τους προσφεριστές να καταλάβουν τις απαιτήσεις του και τη φιλοσοφία του και επίσης είπε ότι εντάσσουμε σιγά σιγά και σταδιακά και τους νέους προσφεριστές, τον Τζόλι, τον Κωνσταντέλια, δηλαδή είπε μόνος του τον Τζόλι χθες. Δεν τον αναφέρω, γιατί του κάνει μια ερώτηση για τα νέα πρόσωπα και είπαμε κανένα πρόσωπο, είπε και για τον Τζόλι μόνος του για παράδειγμα. Υπάρχουν παιδιά που θα πρέπει να μπαίνουν σταδιακά άμεσα, όχι σταδιακά άμεσα να μπαίνουν στο γκρουπ για να αποκτούν εμπειρίες και να φτάνουν και τους υπόλοιπους που έχουν περισσότερα χρόνια μπροστά τους και έχουν δείξει πράγματα, γιατί τους χρειαζόμαστε, τους έχουμε ανάγκη, δηλαδή θα μας βοηθήσουν. Δηλαδή, και φάνηκε αυτό το πρώτο μάτς, ότι ο Βαγιανίδης, ο Κωνσταντέλιας, ο Κουλιεράκης, ο Ζαφύρης, Βαγιανίδης. Θέλει να τους βάλει άμεσα στο κόλπο, δηλαδή να είναι παίχτες, δεκάδας παίχτες που θα βοηθούν άμεσα. Και επίσης είπε ότι είναι πολύ σημαντικό
αν δεν ξεκινάμε καλά, να μπορέσουμε αυτό να το αλλάζουμε. Το κάναμε αυτό το Σάββατο και μπορεί να χρειαστεί να το ξανακάνουμε. Και νομίζω ότι είναι ένα δεύτερο παιχνίδι, ένα γνωριστικό, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Σχετικά με αυτό που θέλει ο προπονητής. Και θα πω εγώ, Μιχάλη και Βάη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέμε και τον όμιλο μας ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο φαβορί στην Αγγλία. Αλλά θυμίζω ότι τις καλές εποχές που η ομάδα έκανε το χρήσης, έκανε και υπερβάσεις σε κάποια παιχνίδια που δεν τα περιμέναμε. Θυμίζω για παράδειγμα την Ισπανία, παραμονές του 2004, που κερδίσαμε στη Σαραγώσα. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να είμαστε πρώτοι στο group του Nations League, γιατί θυμίζω ότι αν είμαστε πρώτοι σε αυτό το group, στο Nations League, ξεκάθαρα ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνουμε στα προγραμματικά, τελευταίοι να βγούμε στον αγώνα στα προγραμματικά, θα έχουμε εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεύτερη ευκαιρία στα play-off του Μαρτίου του 2006, λίγο πριν από το παγκόσμιο κύπελο, επειδή θα είμαστε πρώτοι στον όμιλό μας στο Nations League πάνω από την Αγγλία. Γιατί δεν το πετύχουμε αυτό δηλαδή, να το κάνουμε. Δηλαδή να έχουμε τέτοιους στόχους. Και το προπονητής το είπε. Βήμα το βήμα. Ναι, ναι. Ας κερδίσουμε σήμερα που είναι πολύ κρίσιμο και πολύ σημαντικό. Το αναφέρω. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Δηλαδή, για να κάνεις μια πρόκληση όταν είσαι τόσο χαμηλά στο ράγκι, στο 54 για παράδειγμα. Θες σίγουρα μια υπέρβαση. Ναι. 100%. Δηλαδή θα πρέπει να το βρούμε στον δρόμο μας και το κάνουμε κατά στιγμή. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή. Και σε ό,τι κάνει δύσκολο να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο ότι θα είμαστε κοντά στο να προκριθούμε σε μια τελική φάση. Όντας τόσο χαμηλά στην βαθμολογία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Θα δούμε. Μακάρι να πάμε καλά και εγώ λέω γιατί όχι και πρώτος αυτόν τον όμιλο. Ωραία κύριε. Εντάξει λοιπόν, καλό πρωινό. Θα μιλήσουμε. Έλα να σε καλά. Λοιπόν, πάει τώρα να φέρει τα βουλάκια του,